Να υποδεχτούμε και είναι χαρά μας τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη υποψήφιο βουλευτή Ιρακλείου με το Πασόκ Κινάλ. Την καλησπέρα μα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι Καλουσάστε κάνετε, πώς είστε. Στου στους τηλεθεατές. πολλά και καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Παρασύρη. Ε... Πραγματικά χρειάζεται πολύ δύναμη γιατί είναι και... Μακρά προκλογική περίοδος περίοδο και πολύ απαιτητική από ό,τι φαίνεται. Γερό το μάχη, δεν λένε για του κουσίφιου <συμίλισμα> συνήθω. Και όχι μόνο, και γρήγορα πόδια και απ' όλα. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε λίγο. Σωστά, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα θέμα το οποίο μα <συμίλισμα> απασχολεί και βρίσκεται στην επικαιρότητα. Και θέλω να σα ρωτήσω με το θέμα που έχει προκύψει με τον Αλέξη Γεωργούλη. Ναι. Ε, ο Ντόρο είναι δικαιολογημένο που έχει προκληθεί. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα, θα σα πω, αν ήμασταν σε ένα ουδέτερο χρόνο θα ήταν απολύτω δικαιολογημένο. Εμένα μία ένσταση που έχω είναι και αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα θέμα το οποίο είναι τρομερά βανταδόρικο ας πούμε άμα, άμα κάποιο το έβλεπε με ένα διαφορετικό μάτι ε, για το ίδιο το Πασόκ και διότι είναι ένα σφάλμα από ό,τι φαίνεται του ΣΥΡΙΖΑ ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε όλο αυτό το διάστημα και αφορά προφανώς και ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Ωστόσο θέλω να πω ότι επειδή είναι πολύ πυκνός ο προεκλογικός χρόνος Εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά ε, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, τις προτάσεις στο προγραμματικό πλαίσιο κάθε κόμματος, το τι καταθέτει κάθε χώρος σε αυτές τις εκλογές και πόχευτε ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Από εκεί και έπειτα είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι αφορά την, σε, την σεξουαλική κακοποίηση και τους βιασμούς των γυναικών, ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να πυκνώνει τελευταία και από ανθρώπους, τουλάχιστον ως προς τους θύτες, από ανθρώπους που κανένας δεν θα το περίμενε. Ε, η διαχείριση που έχει γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι ήταν εντελώς αστοχή, ε, διότι αρχικά θεωρούσαν όλοι ότι υπή, υπήρξε ένα θέμα σεξουαλικής παρενόξησης, πρόκειται για πολύ ε, πιο βαρύ παράπτωμα, ε, η καταγγελία τουλάχιστον αφορά σε βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Ήταν σε γνώση από ό,τι φαίνεται τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το διαχειρίστηκαν, δεν το διαρρεύσαν σε βάθο και μάλιστα. Ε, όταν αποκαλύφθηκε προχθέ που αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση, ε, προσπάθησαν να το εργαλειοποιήσουν και πολιτικά, θεωρώ, ε, λέγοντας λέγοντα, α πούμε, ότι αφορά ένα στέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Επομένω, πρόκειται για μια κομματική αντιπαράθεση και όχι τόσο Uh, Σίγουρα θα ανθρώπι... έχουμε εξελίξει. Θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα στο ΣΥΡΙΑ. Έχουμε. Είναι. Θα έχουμε, θα έχουμε. Λοιπόν... Αλλά ξαναλέω ότι η ατζέντα για μένα πρέπει να μείνει είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν το συζητάμε. Τα το ζητήματα των το δικαιωμάτων των γυναικών, ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη γυναίκα σήμερα στην κοινωνία uh, και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Προφανώ πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα. Αλλά ωστόσο πρέπει να συζητηθούν. Και πο, πολλά άλλα θέματα. Να περάσουμε λοιπόν σε αυτά <coughs> τα άλλα θέματα, να πάμε στο βασικό στόχο του Πασόκ στι ε, επικείμενε εκλογέ. Ποιο είναι, δηλαδή, ζητάτε τη ψήφο των, των πολιτών, προκειμένου να σα δώσει μια δυναμική Και εσεί. Εμεί έχουμε πει ότι. Καταρχήν, να βάλω το συνολικά ένα πλαίσιο στο τι συμβαίνει σήμερα. Τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι κανένα κόμμα ε, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αυτό το πιο ψηφικό ρεύμα που είχαμε συνηθίσει σε προηγούμενε εποχέ. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τα 40 και 45 άλλων εποχών. Που, σε αυτοδυναμίες. που οδηγούν σε αυτοδυναμίε και σε, πολύ, σε ένα απόλυτο κυρίαρχο στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι ένα παιχνίδι για τρει. Οι δύο πρώτοι από 25 έω 30, όσο τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσει. Και εμεί σε ένα ποσοστό διψήφιο, για μα θεωρώ ότι θα είναι παραπάνω από όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσει. Επομένω, τι μα λέει ο κόσμο, και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει εμεί να το πάρουμε και να το ακούσουμε. Και σε αυτό ανταποκρινόμαστε και ω χώρο και ω κόμμα και εγώ προσωπικά. Ε, μα λέει ότι υπάρχουν μεγάλα θέματα, δεν μπορούμε να τα σπρώχνουμε. Άλλο κάτω από το χαλί. Πέρασε μια δύσκολη εποχή και η προηγούμενη δεκαετία και η ενεργειακή κρίση. Θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέσα από συνεργασία. Ε, εκτίμησή μου είναι ναι, αφού αυτή θα είναι και η εντολή από ό,τι φαίνεται του ελληνικού λαού, ότι και με αφορμή και την απλή αναλογική ναι. πρέπει να βρεθούν συγκλήσει, συνενέσεις ναι. στα μεγάλα θέματα. Και υπάρχουν μεγάλα θέματα τα οποία είναι και δυσπίλητα, τα έλεγα και άλυτα μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι ο κόσμο απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο που βλέπει θεωρεί ότι πρέπει τα μεγάλα κόμματα να κάτσουν σε ένα τραπέζι έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεννοηθούν. Και αυτή υπάρχει είναι η ατζέντα που, που βάζουμε. Κοιτάξτε, θα σα πω τώρα, υπάρχει και ένα συνταγματικό θέμα, γιατί πρέπει να ξέρουμε σε ποιο συνταγματικό πλαίσιο λειτουργούμε. Αυτό των τριών ημερών σε σύνολο είναι 9, άρα σε εννιά μέρε πρέπει όλε αυτέ οι αντιπαραθέσει προεκλογικά θα έχουν προξενηθεί να βρει ο πολιτικό κόσμο έναν τρόπο να συμφωνήσει. Υπάρχει αυτό και υπάρχει και κάτι άλλο που γίνεται μόνο από την, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ οφείλω να το πω, σε αυτή τη φάση ότι εμείς έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά ε, από τα πρόσωπα ε, 10 με 20 εχμές, προτάσεις, ως προγραμματικό πλαίσιο, έτσι ώστε να βρούμε πάνω σε αυτό τις συγκλίσεις μας, τις συνενέσεις μας για να κυβερνηθεί ο τόπος από, τις, από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι μεγάλα θέματα. Είναι θέματα δεν ξέρω αν μου δίνει το περιθώριο να να πω και ένα-δύο δηλαδή, γιατί είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε, μπορούμε μπορούμε εντάχει να αναφερθούμε. Είναι, α πούμε, το ζήτημα, γιατί αναφέρονται όλοι στη νέα γενιά. Είναι το ζήτημα τη κοινωνική κατοικία. Πώ θα απογαλαξιστεί ο νέο άνθρωπο, αν δεν απογαλακτιστεί πρώτα από το σπίτι του και του γονεί του. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στο πώ μπορούν να χτίσουν και να φτιάξουν ένα σπιτικό, ένα νέο ζευγάρι. Ε, σε μια οικονομία η οποία, ε, από ό,τι φαίνεται, το 40% του, 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 του ζευγαριού. Ε, ξοδεύεται το 40% του εισοδήματο ενό ζευγαριού ξοδεύεται στο ενίκιο. Είμαστε μια τουριστική χώρα. Ε, Αντίστοιχε χώρε, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία έχουν τέτοια θέματα. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα του δημογραφικού. Ποιε είναι οι προτάσει που κατατίθεται από τα κόμματα. Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψη και πώ αυτό επανασχεδιάζεται έτσι ώστε να επενδυθούν τα χρήματα και να χρηματοδοτήσουν ένα α, άλλο μοντέλο παραγωγικό για τη χώρα. Ε, υπάρχει μια κατάρρευση στο εθνικό σύστημα υγεία, τη βλέπουμε μπροστά, μπροστά μα. Είναι σε εξέλιξη. Το βιώσαμε μετά τον COVID, ε, μια υποχρηματοδότηση στο εθνικό σύστημα υγεία, το οποίο ε, όλο ένα και περισσότερο καταραίει. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχουμε ε, απέναντι σε αυτό, Υπάρχει η κοινωνική και η οικονομική βόμβα που ε, τίνει να, να παρασύρει, αν το αφήσουμε έτσι, ε, όλη την οικονομία που είναι τα κόκκινα δάνεια. Πώ θα γίνει η ρύθμιση στο επίπεδο αυτό, Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες ε, και ευκαιρίε, αλλά κυρίως ε, πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες η χώρα μας πρέπει να τις αντιμετωπίσει και Άλυστε. είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να τι αντιμετωπίσει. Να Λτάξτε, πάμε. Κύριε, κύριε Παναγιωτόπου, να σας πω κάτι. Για να πάμε στην Κρήτη. Ναι, θα σας πω. Η χώρα μέχρι το 2030 32 έχει το περιθώριο και τις ανάσε να κάνει κάποια βήματα μπροστά έτσι ώστε να πιάσει το νήμα τη επόμενη εποχή, να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε και να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ζωή. Ε, αν δεν το κάνουμε τώρα, δεν το χτίσουμε τώρα, διότι υπάρχει ε, μία ανάσα σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Φαίνεται ότι η οικονομία επανακάμπτει και θα έχουμε ρυθμού ε, ανάπτυξη ε, ισχυρού και μεγάλου. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα από τη μια και ο πλούτο που θα γεννιέται κάθε χρόνο να επιμερίζεται και να αναδιανέμεται δίκαια. Αυτό είναι το ζήτημα. Να πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των κριτικών, λοιπόν. με την αναπτυξιακή τροχιά που πρέπει να εισέλθει το νησί, υποδομέ, καθημερινότητα. Έχουν γίνει βήματα προ τα μπρο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει υπάρχει μια στασιμότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Τώρα ξεκινάνε πάλι τα μεγάλα έργα υποδομή που ήταν σε μια εκκρεμότητα τα τελευταία 20 χρόνια όπως είναι ε, το αεροδρόμιο Καστελίου και ο ΒΟΑΚ υπάρχει γιατί βρέθηκε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψη, α πούμε έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και ο ΒΟΑΚ και ευχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε και τις ε, μπολντόζες τέλος πάντων αυτό που λέμε να μπαίνουν και να γίνεται να, να, να Αρχίσει να μπει σε, να... τροχιά μπαίνει ειλοποίησεις... σε μια τροχιά υλοποίηση. Εκεί βέβαια υπάρχει μια εκκρεμότητα σε σχέση με το σταθερό μέσο τροχιά, το οποίο είναι κάτι που εμεί το επισημαίνουμε, ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ήδη μέσα στη μελέτη, να μην γίνεται σε δεύτερο χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ευχάριστο το ότι βρέθηκαν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψη. Να λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψη, πόσο χρήσιμο είναι για την επόμενη δεκαετία αυτό που λέμε, έτσι ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίηση ο ΒΟΑΚ. Αλλά θα σα πω κάτι. Φτιάχνετε το αεροδρόμιο Καστελίου. Ε, το αεροδρόμιο Καστελίου δεν έχει καμία σύνδεση με τη Μασαρά, με την περιοχή τη Μεσαρά, για παράδειγμα. Η περιοχή τη Μεσαρά πάλι αποκόπτεται εντελώ. Εντελώ αποκόπτεται. Τι συμβαίνει σε σχέση με τι μελέτε για τον νότιο οδικό άξονα. Πώ ένα ε, τουρίστας τουρίστα που θέλει να πάει στα Μάταλα, στα Πιτσίδια, στου Βόρου, τέλο πάντων σε περιοχέ που αναπτύσσονται σιγά σιγά. Ε, Πώς τουριστικά θα καταστηθεί με και εμένα, Ναι, και με διαφορετικό πρέπει να πω τουριστικό προϊόν από αυτό του Βορρά. Δεν είναι αυτό το μαζικό δηλαδή είναι έτσι πιο συνδεδεμένο με την τοπική ταυτότητα. Έχει θεματικό πώς αυτός, τουρισμού. Έχει ναι, θεματική πώς αυτός κατεύθυνση. ο τουρίστας θα πάει από το αεροδρόμιο Καστελίου στα Μάταλα ή στον Κόκκινο Πύργο ας πούμε, για να κάνει τις διακοπές του. Θα διπλασιάσει το χρόνο διαδρομή διαδρομής του. Ποιος, ποιο είναι το, λοιπόν, ποια, ποια, είναι η πορεία σε σχέση ε, με το νότιο οδικό άξονα, κάτι το οποίο... Έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Ή ας πούμε σε σχέση με τα φράγματα που είναι ένα κρίσιμο θέμα. Μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα τη αγροτική μα οικονομία, όταν το ενεργειακό κόστο έχει ανέβει τρομερά. Η άρδευση δηλαδή έχει καταστήσει εντελώ μη ανταγωνιστικά τα αγροτικά μα προϊόντα και είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή 2, 3, πέντε να μην πω πολύ μεγάλα φράγματα στην Κρήτη, τα οποία πρέπει να βρουν τον τρόπο να χρηματοδοτηθούν στο επόμενο διάστημα. Και εμεί τα έχουμε βάλει αυτά στην ατζέντα, είναι και στην περιφερειακή μα δηλαδή ατζέντα, διότι να ξέρετε ότι τα 15-20 επόμενα χρόνια και έχουμε μελέτε γι' αυτό, δείχνουν μια ερημοποίηση σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη λόγω τη έλλειψη βροχών και τη έλλειψη μάλλον διαχείριση που κάνουμε Μάλιστα. στα ύδατα. Ε, να πάμε λίγο σε αυτή τη χαμένη δυναμική του Πασόκ σε επίπεδο Κρήτη και σε επίπεδο Ηρακλείου, και αν ένα δύσκολο εγχείρημα η ανάκτησή τη. Εντάξτε, ε, εσείς εσεί προφανώ συζητάτε σχέση με το 2009. Έχουν παρελθεί 14 χρόνια. Διότι τώρα υπάρχει μια ανάκαμψη. Εντάξει, σε σχέση, σε με σχέση, την προηγούμενη σε σχέση φορά. με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Υπήρχε μια, ναι. υπήρχε μια δυναμική. Αυτό, είναι μια, αυτό είναι μια, ήταν μια, Κάστρο συ, του Πασό, ήταν μια συνολική ε, κατάρρευση του Πασόκ ε, που την έχουμε βιώσει, την ξέρουμε. Έχουμε κάνει την απαραίτητη αυτοκριτική μα, όμω είμαστε Βρίσκεται αισιόδοξοι. Βρίσκεται στην ατζέντα όμω η ανάκτηση κατά κάποιο τρόπο τμήματο τη δυναμική. Βεβαίω και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι σε σχέση με τον ομό Ερακλείου. Ε, υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, με αξιόμαχου και αξιόλογου ε, υποψήφιου. Ε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε να δούμε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο και αυτό είναι ευχάριστο. Αποτυπώνεται άλλωστε και στι δημοσκοπήσει τοπικέ εξ ε, γνωρίζω από αυτές που έχουν δημοσιοποιηθεί. Ε, στόχος μας είναι προφανώς ένα ποσοστό πάνω από 20%. Ε, πολύ κοντά δηλαδή και τα τρία κόμματα από, ό,τι λένε θα βρίσκονται και στόχος μας είναι γιατί όχι και, ακόμη και η πρωτιά στο νομό Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξία, μια επανάκαμψη και αυτό το κλίμα αναγέννηση και ανανέωση ε, που έχουμε εδώ και ένα χρόνο χτίσει, το βλέπουμε ότι τελικά βρίσκεται απόκριση και στον κόσμο. Μάλιστα. Αναφερθήκαμε στην αρχή για ποιου λόγου κάποιο πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια και το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ γενικά. Για ποιου λόγου να στηρίξει κάποιο Φραγκίσκο Παρασύρη. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ε, εντάξει, αυτό τώρα είναι το να μιλάει κάποιο για το, για για το πρόσωπο. Για λόγους λοιπόν, ο Φραγκίσκο Παρασύρη αποφάσισε να αποδεχτεί πού. αυτή την πρόσκληση του Προέδρου του Νίκου του το Λάκη και κάνω λίγο πιο... να κατέβει ψήφιο. Να σα πω, ναι, γενικό. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόκληση υπήρχε για μένα, μια πρόκληση, η οποία πρόκληση ήταν πια. Καταρχήν ότι γνώριζα τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ήθελε να κάνει ένα νέο εγχείρημα στο χώρο μας. Ήταν μια πρόκληση συνολικά για τη γενιά μου, η οποία ατσαλώθηκε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πολιτικό και οικονομικό, με μια σειρά δοκιμασιών την προηγούμενη δεκαετία να παίρνει στα χέρια της την ηγεσία του χώρου, και να φτιάχνει ένα κίνημα, ένα κόμμα, πάλι από τα σκαριά, προσπαθώντας βέβαια να πιάσει το ιστορικό νήμα της προσφοράς που έχει η παράταξη και να χτίσει σε κάτι καινούριο, να χτίσουμε ένα δικό μας νέο 81. Αυτή ήταν η πρόκληση για μένα. Και γι' αυτό το λόγο και αποδέχθηκα. Ένα δεύτερο, οφείλω να σα πω, ότι για τους λόγους τους οποίους με έκαναν, να εμπλακώ και πάλι ας πούμε, μετά από μια δεκαετία ήταν ότι περίμενα ότι, δεν, ότι τα πράγματα δεν θα υπήρχε μάλλον αυτή η όξυνση και αυτή η πόλωση που υπήρχε το διάστημα το προηγούμενο. Νομίζω ότι με περισσότερη λογική ε, και καθαρότητα ο κάθε πολιτικός χώρος θα κατέθετε τις προτάσεις του και θα ψηφίζονταν με αυτόν τον τρόπο. Τελικά διαψεύστηκα, διότι ό, όσο πάμε η πόλωση και η τοξικότητα επανέρχεται. Αλλά, εν πάση πληπτώση, ε, νομίζω ότι αυτό ε, έπαιξε το, 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 ρόλο, το ρόλο και τη σημασία του στην επιλογή που έκανα Άρα. Αν θέλετε να σας πω τώρα για μένα προσωπικά Νομίζω ότι με βρήκε σε μια φάση της ζωής μου ε, Η οποία είναι η πιο παραγωγική φάση της ζωής μου Νιώθω ότι υπάρχουν οι δυνάμεις Νομίζω ότι είναι ένα μείγμα ανανέωσης και εμπειρίας Ταυτόχρονα λόγω της προηγούμενης κοινοβουλευτής μου τη θητείας και λέω ότι αν δεν είναι τώρα η στιγμή, πότε θα είναι. Μάλιστα. Η στιγμή είναι τώρα. Συνεχίζετε περιοδί. Έχω μάθει οργώνεται όλο το Ηράκλειο, ναι, την ναι, περιφερειακή ναι, κοινότητα Ερακλείου. Έχετε και συνέχεια. Σα αποδεσμεύω και συνεχίζετε. Να είστε καλά. Υωστά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, λοιπόν, κύριε λοιπόν, Σα ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.